Η Υπουργός, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Βούλτεψη. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τίμα. Ένα πράγμα που κάνουμε. Ναι, παρακαλώ, σας διακόψα. Τι λέτε? Λέω σε σχέση και με αυτό που είπατε. Δεν είμαστε εναντίον του ρωσικού λαού. Όχι, βέβαια. Συμμορραγεί αυτή τη στιγμή και έχει πάρα πολλά θύματα, διότι έχουν πάει και κληρωτοί στο μέτωπο. Απλώς η Ρωσία του Πούτιν, ο Πούτιν δηλαδή, που κατέστησε τη Ρωσία μια αναθεωρητική δύναμη και οραματίζεται ανασύσταση της τσαρικής ή της σοβιετικής αυτοκρατορίας και θέλει αλλαγή συνόρων, έχει εισβάλλει σε μια ανεξάρτητη χώρα, την Ουκρανία. Και με μια απόφαση που από ό,τι λένε όλες πια οι πληροφορίες, την πήρε αποκλειστικά μόνος του. Ναι, μα έτσι φαίνεται. Είμαι ένα στενό κονκλάβιο που έχει γύρω του που του λένε ό,τι θέλει να ακούσει. Και σήμερα ουσιαστικά συμπληρώνεται, ναι, ένας χρόνος από την έναρξη αυτού του παραλογισμού. Και τώρα αναρωτιόμαστε όλοι οι λογικοί άνθρωποι. Η Ουκρανία θα άντεχε χωρίς τις αποστολές πολεμικού υλικού? Όχι. Όχι. Αν η Ουκρανία έπεφτε αβοήθητη, θα άνοιγε η όρεξη και σε άλλες αναθεωρητικές δυνάμεις στη γειτονιά μας? Ναι, είναι η απάντηση. Προφανώς. Άλλωστε, θυμάστε κι εσείς ότι τις πρώτες μέρες του πολέμου η πρώτη σκέψη των περισσότερων από εμάς ήταν αυτή. Ότι αν πετύχει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τι θα σημαίνει αυτό στο μυαλό διαφόρων τύπων στη γειτονιά μας που έχουν αντίστοιχες ιδέες. Δεν μπορείς να τα αφήσεις αυτό και μου κάνει εντύπωση πώς επιμένει ο κ. Τσίπρας αυτό. Γιατί ας πούμε ότι η Δύση προσπαθούσε να απαντήσει στην ισχύ των όπλων μόνο με διπλωματία και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι βέβαιο ότι θα επικρατούσε η ισχύ των όπλων έναντι της διπλωματίας, έτσι, και η ανθρωπιστική βοήθεια θα έφτανε στα χέρια των κατακτητών. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή αυτή τη λογική. Πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μου τηλεφωνήσατε για να πούμε λίγο τι κάναμε εμείς από την πλευρά της ένταξης. Ένα πράγμα που κάναμε είναι ότι υποδεχθήκαμε έναν αριθμό ανθρώπων προσφύγων που έφυγαν από την Ουκρανία για να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Ναι, κοιτάξτε, η Ελλάδα έδρασε ταχύτατα και εφάρμοσε ταχύτατα την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί προσφαθμής προστασίας, που μέχρι τότε είχε εφαρμοστεί μόνο σε μία περίπτωση, το 2000, από την Αυστρία μετά τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Σίγουρα η εμπειρία μας από την προηγούμενη μεταναστευτική κρίση μας βοήθησε, αλλά θα μπορούσε και να μας αποπροσανατολίσει, γιατί βρεθήκαμε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, με διαφορετικούς πληθυσμούς, χωρίς καθόλου σχεδόν πυρηνικές οικογένειες, μόνο γυναίκες και παιδιά και άντρες άνω των 60 ετών λόγω της επιστράτευσης στην Ουκρανία. Χάρη στη στενή συνεργασία που είχαμε με την πρεσβεία της Ουκρανίας, και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω για τη συνεργασία και την κατανόηση τον πρέσβη, τον κύριο Σουπένκο, και την πρόξενο, την κυρία Τισένκο, μπορέσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σε πολύ μικρό διάστημα και ενδεχομένως γρηγορότερα και καλύτερα και από άλλες χώρες, γιατί είχαμε να κάνουμε με πρόσφυγες που, σε αντίθεση με τους άλλους, δεν ήλθαν για να μείνουν, αλλά είχαν το μυαλό τους πάντα και το έχουν ακόμη στην επιστροφή στην πατρίδα, και έχουν και την αγωνία για τους αγαπημένους τους που βρίσκονται στο μέτωπο. Άρα λοιπόν, δεν ήθελαν να εγκατασταθούν σε κάμπ και δεν προσέρχονταν γι' αυτό το λόγο και να καταγραφούν για να παραλάβουν τις κάρτες διαμονής. Έχουμε δώσει γύρω στις 25.000 κάρτες διαμονής, 23.500, γιατί έχουν ακριβώς έντονο το συνέστημα της προσωρινότητας και μια κάρτα διαμονής που τους δημιουργούσε το συνέστημα της μονιμότητας. Άρα σε αριθμούς είναι περίπου 23-25.000 εκείνοι που έχουν πάρει κάρτα διαμονής. Έχουν πάρει την κάρτα διαμονής. Πώς είναι άνε οι υπόλοιποι, αυτοί που ζουν εδώ χωρίς? Από τη χώρα πέρασαν γύρω στους 100.000. Πολλοί φεύγουν γιατί έχουν ελεύθερη μετακίνηση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι περισσότεροι έχουν επιστρέψει στην Ουκρανία. Έχουν μείνει όμως εδώ πολλά γυναικόπαιδα, γιατί προέρχονται και από περιοχές που έχουν βομβαρδιστεί και έχουν χαθεί τα σπίτια τους. Τώρα η οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν να ακολουθήσουμε την στρατηγική της ήπιας ένταξης για να μην δημιουργηθεί το άγχος της μονιμότητας. Έπρεπε να μην αναμίξουμε πληθυσμούς, τους ήδη πληθυσμούς που έχουμε εδώ, διαφορετικής προέλευσης και θρησκεύματος, και πολύ περισσότερο γιατί είχαμε γυναίκες με παιδιά, άρα χρειάζονταν ειδική προστασία, να λάβουμε μέτρα για το τράφικινγκ ακριβώς λόγω της σύνθεσης του πληθυσμού. Και χρειάστηκε να συντονιστούν περισσότερο του ενός Υπουργεία, και πραγματικά είμαι πολύ ευχαριστημένη και ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου που ανταποκρίθηκαν σε αυτή την προσπάθεια. Αδειάσαμε 3 κάμπ. Αυτό της Ελευσίνας αυτή τη στιγμή, κύριε Τσίμα, αποτελεί πρότυπο λειτουργίας. Τα παιδιά πηγαίνουν όλα σχολείο,
Πολλοί δουλεύουν σε γειτονικές επιχειρήσεις. Έχουμε εδώ και 5 μέλη του διάσημου συγκροτήματος της όπερας Nova Opera που εργάζονται με Έλληνες παραγωγούς. Επίσης, από την πρώτη στιγμή εκδώσαμε από το Υπουργείο Υγείας την εγκύκλιο για άμεση και πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Έπρεπε να λάβουμε μέρημνα για πολλές έγκυες που είχαν έρθει στιβαγμένες στα τρένα και έπρεπε να εξετάσουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι και τα ίδια και τα μωρά. Και έτσι το έργο ανέλαβαν από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας τα διασυνδεδεμένα γυναικολογικά μας νοσοκομεία, το Έλενα και το Αλεξάνδρα, και πολύ γρήγορα απέκτησε η κάθε μία το γιατρό της. Είχαμε θέματα εκπαίδευσης, γιατί η Ουκρανία είχε προκρίνει την τηλεκπαίδευση ακριβώς λόγω της προσωρινότητας που αισθάνονται. Έτσι έπρεπε να βρεθούν λάπτοπ για τα παιδιά, να ανοίξουν περισσότερες αίθουσες για ουκρανικά σχολεία, να διευκολυνθεί την εκπαίδευση. Μπήκανε τα παιδιά στην άτυπη εκπαίδευση της UNICEF που έχουμε εμείς, που έχω εγώ με ένα μνημόνιο με τη UNICEF, για να μπορέσουν να γίνει ομαλά η μετάβαση στο δημόσιο σχολείο. Τώρα τα παιδιά τα περισσότερα πηγαίνουν στα σχολεία μας. Και έπρεπε να ληφθεί και μέρημνα για τους φοιτητές, ώστε να παρακολουθούν τα μαθήματα σε αντίστοιχες σχολές. Και εδώ συνεργαστήκαμε στο θέμα της εκπαίδευσης πολύ στενά με το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να πάρουν μια βεβαίωση παρακολούθησης και να συνεχίσουν για να πάρουν το πτυχίο τους από την Ουκρανία. Έπρεπε να δοθούν ελεύθερες μετακινήσεις, συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να γίνουν αποδεκτές οι ουκρανικές άδειες οδήγησης, να εξαιρεθούν τα ουκρανικά αυτοκίνητα από την πληρωμή οδιοδίων. Έγιναν όλα αυτά. Και φτάνω, έχουμε ασυνόδευτα μωρά, τα οποία ήρθανε μωρά της αγκαλιάς το Πάσχα, το Μεγάλο Σάββατο πέρσι, και σήμερα τα Χριστούγεννα περπατούσαν και μιλούσαν ελληνικά. Πάνε και αυτά όλα στο σχολείο. Οργανώσαμε το μεγαλύτερο κατασκηνοτικό πρόγραμμα της Ευρώπης. Φέραμε πάνω από 500 παιδιά, σύνολο 600 άτομα, κυρίως από την πολύ τραυματισμένη Βούτσα, και πέρασαν εδώ τις διακοπές τους σε 23 ιδιωτικές κατασκηνώσεις που μας πρόσφεραν με μεγάλη μεγαλοψυχία τις θέσεις. Φτιάξαμε από το Υπουργείο Υγείας πάλι τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης, και έρχομαι για να ολοκληρώσω το θέμα της στέγασης. Το θέμα της στέγασης είναι βασικό για να αισθανθεί κάποιος ασφάλεια και να μπορέσει να εργαστεί, διότι φιλοξενούνται από μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε σπίτια συγγενών, σε σπίτια Ελλήνων που έδωσαν τα δεύτερα σπίτια τους και στερήθηκαν τις διακοπές τους το περασμένο καλοκαίρι. Όμως αυτές ήταν λύσεις προσωρινές. Άρα χρειάστηκε να επεκτείνω το πρόγραμμα Ήλιος που το έχουμε για τους άλλους πληθυσμούς, ώστε να μπορούν να εντάσσονται οι Ουκρανοί. Εγκρίθηκε αυτό από το ελεκτικό συνέδριο, και εκεί προσφέρεται ελληνομάθεια και προσφέρεται στέγαση με καταβολή των ενοικίων και σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ήδη πάνω από 5.000 άτομα, πάνω από 1.500 νοικοκυριά έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και συνεχίζουμε. Και ένα άλλο ενδιαφέρον να σας πω ότι οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ, το 62% έχει πτυχίο και το 14% μεταπτυχιακό τίτλο, και το 67% γνώση τεχνολογία. Μάλιστα. Περιγράφεται ένα project πολύ πιο περίπλοκο από αυτό που είχα στο μυαλό μου, πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο απαιτητικό. Ναι, αλλά φαίνεται ότι τα καταφέραμε. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα καταφέραμε, ναι. Σας ευχαριστώ, κυρία Βούλτεψη. Καλή σας μέρα.